σε καθεστώς, ακούω ας πούμε τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λένε να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα, κύριε Μπορώ, μου πείτε. Αφού δεν μπορεί να κάνει. Ταξίδια δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνίς δεν μπορεί να πάει. Τι αν την κάνει τη ρευστότητα. Για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα. Ωρα, αυτά τα πράγματα. Πόσα θα φάει πια. 300 κιλά. Κανείς, όχι, προφανώς και όχι. Άρα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η ρευστότητα. Το πρόβλημα σήμερα είναι το shutdown. Ότι έχουμε κλείσει την οικονομία. Mm-hmm. Ωραία. Άμα δεν ξέρω εγώ πότε θα την ξανανοίξω, τι σχέδιο θα σου πω. Άμα ας πούμε τελειώσει αυτό αρχές Μαΐου, θα έχουμε και μία, εγώ λέω, σχετικά τηρουμένα των αναλογιών, καλή τουριστική περίοδο. Άμα αυτό τελειώσει τέλος Ιουλίου, δεν θα έχουμε τουρίστες όταν με κι άλλοι. Η ίδια εξέλιξη οικονομίας είναι μία κι άλλη. Προφανώς.